Καλημέρα, Ζάχο μου. Δόμουν, αγάπη μου, γιατί έτσι ήταν στο γραφείο. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μα πρέπει να κοιμάσαι, αγάπη μου. Στις 5 το πρωί σε πήγα σπίτι. Αυτές τις μέρες είμαι πολύ εκνευρισμένη. Πάλι για το Λονδίνο. Μα για όνομα του Θεού, μωρέ, Δόμουνα μου. Πρέπει να δώσω μια απάντηση. Πες ότι δεν μπορείς να πας. Ότι είσαι μπλοκαρισμένη, το έχεις εδώ υποχρεώσει και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Σκέπτομαι όμως τόσα πράγματα. Στο Λονδίνο θα έκανα δίσκους, τηλεόραση. Έπειτα είναι και τα λεφτά πολλά. Δηλαδή όλα τα σκέφτηκες, εκτός από μένα. Μα δεν θα λείψε πολύ. Όσο και αν λείψεις, θα μου λείψεις, Δόμουνα μου, δεν είναι έτσι? Αυτό είναι που με κάνει διστακτική. Ναι, βλέπω το διστάγμα σου. Ο ασπασμός του αγγέλου προς το άστρο του τραγουδιού. Α, ήλθες κιόλας. Δεν ήλθα, πέταξα. Τώρα να δεις πέταμα που θα φας. Δόμουνα μου, μου επιτρέπεις να πω δυο λέξεις με το υπτάμενο γαμπρουδάκι? Γαμπρουδάκι. Δόμουνα, ετοίμασε δώρο. Προσωπικά θα προτιμούσα μια σειρά από δίσκους. Με σουλιώτικα μυρολόγια. 63 σουλιώτης. Μα τι συμβαίνει, θα μου πείτε και εμένα να μάθω? Ας εσύ θα τα μάθεις αύριο από τις εφημερίδες. Ζάχο, θα προτιμούσα να μην δώσουμε τόση δημοσιότητα. Δε παιδάκι μου, η δημοσιότητα θα έλθει μόνη της. Δόμουνα μου, να σε συνοδεύσω στο σανσέρ, χρυσό μου. Γεια σου, Βίκτορ. Βίκτορ, μη φύγεις. Τρελός είμαι να φύγω. Τρελός είσαι που μένεις.